διαβάζουν το πρόγραμμά μας και συνδέομαστε όμως με την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, από όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε τις σημερινές συνεδρίες. Στην αίθουσα βρίσκονται ήδη ο Δήμαρχος Κώστας Καΐσαρης, ο Πρόεδρος Βασίλης Δρόσκος, οι Αντιδήμαρχοι Θεοδόση Κεταράς Αντώνης Γιοργαράς, Σταμάτης Πής, Σωτήρης Μαραγκός και Ιωάννα Ρούφα, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μιχιάδης Πάκος, Μαρία Σιδέρη Γεμελά, Σταμάτης Μαρκόγλου, Γιώργος Κοπάρης, Μανώλης Μήτρου, Θανάσης Παραχάνος, Νίκος Ζερβός και Νίκος Κυλιμάτος. Ο λόγος του Πρόεδρου. Κύριοι συνάδελφοι, όπως διαπιστώνετε κι εσείς, δεν υπάρχει απαρτία και ως εκ τούτου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που διαπιστώνω με τα μεγάλες μου λύπης είναι αυτό το οργανωμένο εκ μέρους των συναδέλφων της μειοψηφίας, ενώ παρουσιαστεί κάποιες αυτών στη συνέχεια να δηλώνουν απόντες. Αυτό είναι εκτροπή των δημοκρατικών θεσμών. Κατά τα λοιπά, καυχόμεθα ή θέλουμε να είμαστε συνεπείς και να δώσουμε καλά παραδείγματα στους νέους. Τέτοια παραδείγματα σίγουρα οι νέοι δεν τα θέλουν και δεν τα αξίζουν. Έχουμε σήμερα 42 θέματα, τα οποία έχουν όλα την δικιά τους σπουδαιότητα και κυρίως για αυτό που κοπτώμεθα όλοι τόσο καιρό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει κανονισμό και δεν έχει κανονισμό, μετά από διαβούλευση 2,5 μηνών, ερχόμαστε σήμερα με θέμα τον κανονισμό και παρατηρήθηκε αυτό το θλιβερό φαινόμενο. Εγώ είμαι νέος στην αυτοδιοίκηση, αλλά από ό,τι συζητάω και με τους παλαιότερους, λοιπόν, δυστυχώς έχουμε ματαιώσει την συνεδρίαση, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, λέω ότι είμαι νεότερος, καινούριος στην αυτοδιοίκηση, αλλά αυτό που γίνεται σήμερα δεν θα ήθελα ποτέ, μα ποτέ να επαναληφθεί. Παράκληση λοιπόν, ας μη διακομωδείτε το όργανο. Λοιπόν, θα παρακαλέσω λοιπόν να μην επαναληφθεί αυτό το θλιβερό φαινόμενο το οποίο απαξιώνει την θεσμική αποστολή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Θα διακόψω για 5 λεπτά και θα επανέλθω να σας αναγγείλω για τα περαιτέρω. Κύριε συνάδελφοι, όπως ανέφερα πριν τη διακοπή, η συνεδρίαση σημερινή ματαιώθηκε. Λοιπόν, κατόπιν τούτου θα υποθεί καινούργια πρόσκληση που θα ορίζει και τα θέματα και την ημέρα.